κ. Μιχάλης Ευγενιτάκης, ο οποίος είναι από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλειεράκη, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Εμείς αυτό που λέμε και που απαντάμε είναι ότι έπειτα από πολύ καιρό επιμονή μας σε σχέση τουλάχιστον με τους εργάτες γης, ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που μέχρι τώρα το άκουγαν απλά ως άλλη μια παρατήρηση. Ναι, εχθές έγινε ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτό που είχαμε ζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μάθαμε για την οριστικοποίηση του ραντεβού, ότι θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε και ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που δεν έγινε. Ναι, εχθές καταλάβανε όλοι ότι εάν δεν εμπλακεί πιο ενεργά το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άμεσα κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι προφανώς μια θετική εξέλιξη. Μάλιστα. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ. Πήγα να σας διακόψω. Ναι, αυτό ήταν το βασικό κομμάτι από τη συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Λέτε ότι κατάλαβαν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να έχει άμεσα εμπλοκή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ με αυτά τα οποία είπα το κοινό δελτίο και αυτά τα οποία διάβασα, η κοινή ανακοίνωση των δύο Υπουργείων, δεν μου απαντάει όμως ωστόσο στο ερώτημα πόσο γρήγορα μπορούν να επιληθούν αυτά τα θέματα, διότι οι παθογένειες, η γραφειοκρατία, οι σφογοκολάροι και οι υπόλοιποι υπάρχουν ούτως ή άλλως, παρά ίσως την καλή πρόθεση που κάποιος μπορεί να έχει να βοηθήσει. Εγώ σας λέω σε αυτή την περίπτωση Αυγενάκης Κερίδης, Κερίδης Αυγενάκης, αλλά επειδή πάντα οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, ρωτάω τι θα προλάβετε και αν θα προλάβετε, γιατί και οι καλλιεργητικές περίοδοι πάντα τρέχουν, κύριε Ευγενιτάκη, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε από εσάς. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί εχθές. Προφανώς και δεν μπορεί να δοθεί μία λύση άμεσα όπως εμείς την επιθυμούμε τουλάχιστον, ή όπως οι ανάγκες μας έτσι επιτάσσουν να γίνει. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή συνάντηση ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Τη χθεσινή τη συνάντηση την έχουμε ζητήσει πολλούς μήνες τώρα, σαν φορείς της Κρήτης, να ξέρετε. Έγινε χθες με πρωτοβουλία του Λευτέρη του Αυγενάκη προς τιμή του για αυτό που έγινε. Να λέμε και τα καλά όποτε γίνονται και να κατακρίνουμε τις παθογένειες, όπως πολύ καλά είπατε, όποτε αυτές συμβαίνουν. Προφανώς ωστόσο λέτε δεν μπορεί να υπάρξει άμεσα λύση γιατί εμπλέκονται πολλοί. Ακριβώς από εκεί και πέρα. Έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν ότι ό,τι έχει σχέση με τον εργοδότη σε μια επιχείρηση, είτε αγροτική είναι είτε οτιδήποτε άλλο χαρακτήρα, εμπλέκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση και δει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ό,τι έχει σχέση όμως με τον υποψήφιο εργαζόμενο, κυρίως από τρίτη χώρα, εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα, το πρόβλημα λοιπόν που εντοπίζουμε είναι καθαρά στην αξιολόγηση, θα έλεγα, του υποψήφιου εργαζόμενου από τρίτες χώρες, η οποία αξιολόγηση περνάει από μέσα μια διαδικασία γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και από εκεί και από τις πρεσβείες. Τώρα, προφανώς είναι ένα... Δεν μου εμπλέξατε, μισό λεπτό. Δεν μου εμπλέξατε μέσα και ούτε το άκουσα ούτε το διάβασα το Υπουργείο Εργασίας. Διότι εσωτερικών, εξωτερικών, μετανάστευσης, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και εργασίας είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Εσείς το λέγατε την προηγούμενη φορά ότι ζητούσατε με τον πλέον εμφατικό τρόπο βοήθεια και από το Υπουργείο Εργασίας για να ξεκαθαριστεί το θέμα. Όχι. Είναι άμεσα εμπλεκόμενα αυτά τα 6 υπουργεία. Σε γενικότερες όμως σε γενικότερες εκδόσεις σε οικία. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, τον αριθμό θέσεων αναπεριφερειακή ενότητα. Το Υπουργείο Εργασίας έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλισης, της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν οι εργαζόμενοι. Αλλά όλα τα βασικά σημεία της διαδικασίας της μετάκλησης αναφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι για τον εργοδότη, η αξιολόγηση δηλαδή του εργοδότη στην Ελλάδα, και το Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι η αξιολόγηση του εργαζομένου στη χώρα που ανήκει. Αυτά τα δύο είναι τα κυρίως εμπλεκόμενα υπουργεία.
Και όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Κερίδης κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, θα λέγαμε. Δηλαδή το έχουμε αναγνωρίσει από παλιά, ότι έχει εντοπίσει ρεαλιστικά το θέμα, το ζήτημα, πέραν δηλαδή από τις κομματικές, έτσι, τις πολιτικές προεκτάσεις και κομματικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει το θέμα. Το έχει εντοπίσει, το έχουμε αναγνωρίσει, το έχει εντοπίσει ρεαλιστικά και κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Αλλά, σας ξαναλέω, δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς και προτάσσονται τα θέματα εθνικής ασφάλειας σε πρώτη γραμμή, αλλά όμως δεν γίνεται, πρέπει με κάποιο τρόπο να... Εγώ να το ξαναρωτήσω λοιπόν, γιατί απάντηση δεν έχω πάρει, εκτός από αυτή την διαπίστωσή σας ότι προφανώς δεν μπορεί να δοθεί άμεσα λύση, και εξηγήσατε και το γιατί. Τι σημαίνει απλά και πρακτικά, πόσες περίοδοι καλλιεργητικοί φεύγουν και πάνε προς τα πίσω? Αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό. Κανείς. Σίγουρα είναι με μια πολιτική απόφαση, σίγουρα μπορούν να αλλάξουν πολλά. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα το πώς θα δοθεί εντολή για να διαχειριστεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει ξεκάθαρα να αποτυπώνεται ούτε σε ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ούτε και σε κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή μας βλέπετε λίγο και απαντάμε επιφυλακτικά. Πάντως, αν δοθεί πολιτική εντολή, θεωρώ ότι μπορεί άμεσα να αλλάξει το τοπίο. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Είπατε ότι ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιστεύετε, εγώ θα ρωτήσω καχύποπτα. Και το λέω από την αρχή, γιατί δεν μου αρέσει να προχωράω σε βήματα τα οποία θα έχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση. Πιστεύετε ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε αυτή η συνάντηση είχε να κάνει και με τα συλλαλητήρια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα σαν αντιπερισπασμό? Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Από τη δικιά μας τη πλευρά τουλάχιστον, έχουμε ζητήσει τη συγκεκριμένη συνάντηση τουλάχιστον 3 φορές από τον περασμένο Αύγουστο. Εγώ ωστόσο δεν αναφέρθηκα σε εσάς και στο δικό σας το αίτημα. Στην απόφαση να σας συναντήσουν χθες, σε αυτό αναφέρθηκα. Η απόφαση το να γίνει χθες, ανεξάρτητα τι πολιτικά ενδεχομένως κριτήρια υπήρχε σε αυτό το κομμάτι, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα για το χρόνο, καθώς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το θέμα των κινητοποιήσεων προφανώς και μπορούν να είναι και δύο διαδικασίες έτσι παράλληλα, θα έλεγα. Οι συναντήσεις είναι συναντήσεις οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα για να δοθεί ένα αποτέλεσμα. Η κινητοποίηση είναι μία μορφή πίεσης για να δοθεί το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως, κύριε Βιαννιτάκη, ξέρετε κάτι, η ίδια η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα μας έχουν κάνει πάντα να σκεφτόμαστε και εμείς λίγο πιο επιφυλακτικά. Επιφυλακτικά και με καχυποψία, και το έχουν δώσει το δικαίωμα αυτό. Έτσι. Και από τη στιγμή που μας έχουν δώσει το δικαίωμα και εμείς το πήραμε και γι' αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, όμως στεκόμαστε στο ότι τη λίστα με τις εκκρεμότητες και τα αιτήματα που υπάρχουν πρέπει σιγά σιγά με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Σαφέστατα, αυτά πρέπει να λυθούν. Έπρεπε να ήταν λυμμένα από προχθές, όπως είπατε και εσείς πολύ χαρακτηριστικά, και ακόμα δεν ξέρετε πότε θα επιληθούν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, κύριε Βιαννιτάκη.